Mad Radio 106,2. Η νούμερο 1 επιλογή σου. Stay Mad. Mad Radio 106,2. What's up, καλώς ήρθατε, House of Boys, εδώ με TV, όπως πάντα είμαι ο Τζιου και όπως πάντα μιλάμε για τη hip-hop κουλτούρα. Εδώ σας έχω rap news. Ο Snoop Dogg τρέχει 200 μέτρα sprint στους Ολυμπιακούς δόκιμους και έκανε 34-44. Λέει για 52χρονο, δεν είναι κακό, λέει ο Will Scoob. Ο Snoop Dogg, λέει, έδειξε τη φυσική του κατάσταση τρέχοντας ένα σπριντ 200 μέτρων κατά τη διάρκεια των δοκιμών στίβου των θερινών Ολυμπιακών Αγώνων της ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών. Το NBC, ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας των Ολυμπιακών Αγώνων στις Ηνωμένες Πολιτείες, δημοσίευσε ένα βίντεο στο X, το πρώην Twitter, την Κυριακή 23 Ιουνίου με το Snoop να παρουσιάζει τις ικανότητες στο σπριντ στο Eugene του Oregon. Ο συνήθως, λοιπόν, ήταν εκεί ο Snoop για να δείξει την αξία του ως κάτι άλλο από ράπερ, ως κάτι άλλο από TV persona, ως κάτι άλλο από επιχειρηματίας, ως sprinter. Καθόλου άσχημα. Και το καλοκαίρι στα ΜΑΤ κρύβονται δώρα παντού. Το Παντού App, η δημοφιλής εφαρμογή που ανταμείβει τους χρήστες της κάθε φορά που σκανάρουν, προσφέρει ξανά μια μοναδική διαδραστική εμπειρία σε συνεργασία με το ΜΑΤ. Συντονίσου λοιπόν από τη 1 έως τις 31 Ιουλίου στο ΜΑΤ, βρες το QR code του Παντού που θα εμφανιστεί στην οθόνη σκαναρέτου και κέρδισε στη στιγμή ένα μαγικό ταξίδι στη Βουδαπέστη, είτε άλλα πλούσια δώρα είτε πόντους Παντού. Όσο σκανάρεις κερδίζεις, γι' αυτό μη χάσεις την ευκαιρία. ΜΑΤ TV τώρα. Λοιπόν, πάμε σε ένα break και να με γρήγορα πίσω για new releases εδώ, στο House of Boys 1. What's up, γυρίσαμε πίσω εδώ στο House of Boys, εδώ στο Mad TV και τώρα θα μιλήσουμε για new releases. Λίγους μήνες μετά το K-Business, το τρίτο προσωπικό άλμπουμ του αναρχόμενου rapper KB, ο νεαρός καλλιτέχνης επιστρέφει με το καινούργιο single του Mia. Fresh μελωδίες και rap μελωδικές ενώνονται σε ένα από τα πιο upbeat κομμάτια που κυκλοφόρησαν τον τελευταίο καιρό, το Mia, που έχει ήδη γίνει viral στο TikTok μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό του KB, αποτελεί μια μουσική παραγωγή του Destiny, του Πέτρου, ένα shout-out και στον Πέτρο, ενώ τους στίχους υπογράφει ο ίδιος ο καλλιτέχνης, εννοείται. Πριν από λίγες μέρες απολαύσαμε τον KB για πρώτη φορά στα Mad Video Music Awards 24 από The Day σε ένα special remake του Θέλω Επιγόντως Διακοπές μαζί με τον Κώστα Μαρτάκη, την Τζοάν και τη Threesome. Πολύ ενδιαφέρον. Και τώρα που είπαμε για Mad Video Music Awards 2024 από τη ΔΕΗ, τη μεγαλύτερη μουσική γιορτή στην Ελλάδα, έρχονται σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση στο Mega. Ετοιμαστείτε να απολαύσετε στην οθόνη σας το πιο εντυπωσιακό viral show που δημιουργεί τις νέες τάσεις στη μουσική, αναδεικνύει τους καλύτερους καλλιτέχνες του σήμερα και παρουσιάζει τα ταλέντα του αύριο. Λοιπόν, πάνω από 40 καλλιτέχνες, ανατρεπτικά acts και iconic βραβεύσεις βάζουν φωτιά στη σκηνή το Mad VMA 2024 από The Day. Το διαχρονικό ελληνικό μουσικό θεσμό παρουσιάζει ο Θέμης Γεωργαντάς και μαζί του η Ντάτλι, η Λιοφύψη, η Έλληνα και Φένια Μόντερ Σιντερέλα, Βαγγέλης Νάκης, Πάμερη, Γιάννης Σιώρας και η Λένια Williams. Πότε? Κυριακή 7 Ιουλίου στις 10 το βράδυ αποκλειστικά στο Mega. Δεν το χάνεις. Λοιπόν, πάμε τώρα για ένα break. Γυρνάμε γρήγορα πίσω για Untold Rap Stories εδώ στο House of Boys 1. What's up, γυρίσαμε πίσω εδώ στο House of Boys, εδώ στο Mad TV, είμαι ο Duke και όπως πάντα μιλάμε για τη hip-hop κουλτούρα. Τώρα θα μιλήσουμε για Untold Rap Stories για τον Cash Out. Ήξερες ότι αρχικά υπέγραψε στην ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία Bases Loaded και κυκλοφόρησε το single Cashing Out, στο οποίο αργότερα εμφανίστηκε στο debut το mixtape του με τίτλο It's My Time. Σημείωσε σημαντική εμπορική επιτυχία στις ΗΠΑ, φτάνοντας στο νούμερο 36 στο αμερικανικό Billboard Hot 100, φτάνοντας επίσης στη δεύτερη θέση στο chart Hot R&B και Hip Hop Songs και στην κορυφή του chart Hot Rap Songs. Τον Ιούνιο του 2023, η εισαγγελέας κομιτείας Fulton Fanny Willis κατέθεσε κατηγορίες εναντίον του για διάφορα πράγματα. Το κλασικό πράγμα με τους ράπερς και τον νόμο είναι ότι μπλέκονται σε διάφορα πράγματα από το Hood, από διάφορα κακά πράγματα όπως διακίνηση, φόνη και διάφορα άλλα τέτοια. Αυτά να τα αποφεύγουμε, καλό είναι. Λοιπόν, πάμε σε ένα break, να με γρήγορα πίσω εδώ στο House of Boys για Behind the Scenes 1. What's up, καλώς ήρθατε πίσω εδώ στο House of Boys, Mad TV, είμαι ο Duke και τώρα πάμε για Behind the Scenes, που σημαίνει τα ακούτε και το βλέπετε μετά. Το Ocean Spray, ένα τραγούδι του Αμερικανού rapper Moneybagg Yo, που κυκλοφόρησε στις 24 Μαΐου του 2023 ως το 5ο single από το mixtape του Hard to Love.
Το κλιπ βλέπει το Money Bag Yo να οδηγεί στο Μαϊάμι μια φωτεινή μοβ Mercedes-Benz σε ένα δωμάτιο γεμάτο χρήματα και μπροστά από ένα τεράστιο ενιδρίο. Πολύ ενδιαφέρον. Είστε έτοιμοι να δείτε το Ocean Spray? Με αυτόν τον τρόπο κλείνουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Εννοείται και ανανεώνουμε Δευτέρα με Παρασκευή 9 με 10 εδώ στο Mea TV. Είμαι ο Τζιου και σας εύχομαι να περνάτε πάρα πολύ όμορφα μέχρι εκείνη τη στιγμή που θα τα ξαναπούμε. Μέχρι τότε, peace.